ψωμάκια. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια αλεύρι, 4 αυγά, 125 ml κρέμα γάλακτος, 45 γραμμάρια βούτυρο, μία φόρμα για muffins, λίγο βούτυρο για το άλμα της φόρμας. Όπως είδατε και εσείς, ωραία τα υλικά για πανεύκολα ψωμάκια. Λοιπόν, πώς θα κάνουμε αυτά τα ψωμάκια τώρα? Εσείς λέτε σίγουρα ψωμάκι εύκολο αποκλείεται. Θα σας δείξω εγώ έναν τρόπο πόσο εύκολο είναι να κάνετε μικρά ψωμάκια. Προτείνω κιόλας να βάλουμε τα ψωμάκια σε αυτή τη φόρμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν έχετε κόσμο στο σπίτι. Δίπλα στο κάθε πιάτο του καλεσμένου σας, βάζετε και από ένα ψωμάκι. Έτσι δεν είναι? Ή δύο, ακριβώς. Ξεκινάμε με αυγά. Και δεν χρειάζεται ούτε τίποτα, μίξερ, blender, τίποτα. Τα κάνουμε όλα στο χέρι, σε χρόνο μηδέν, θα δείτε. Έχω μια φοβερή δουλειά για σένα, Γιάννη. Για μένα. Η πιο σημαντική δουλειά, γιατί άμα δεν γίνει αυτό σωστά, χαλάει όλο το φαγητό. Ο ειδικός. Όχι. Όχι. Θέλω αυτή τη φόρμα. Ξέρετε, μπορείτε να τις βρείτε αυτά και στο σούπερ μάρκετ, να πάρετε μία και καλά. Και είναι πολύ βολικό για κεκάκια, για ψωμάκια, για τα λεγόμενα muffins, πολύ γνωστά πλέον και μας αρέσει και στην Ελλάδα πλέον. Τι θέλεις? Μπορείς εσύ να το βουτυρώσεις. Τι θέλεις, λέει. Τι θέλεις, γλυκιά μου, Έστε, πρέπει να πεις. Τι θες? Εδώ έχεις το βούτυρο. Δώστο. Εκεί το πινελάκι. Okay, έγινε. Και αν μπορείς να τα βουτυρώσεις μέχρι πάνω-πάνω, γιατί δεν θα γεμίσουμε τις φορμίτσες πολύ, αλλά επειδή αυτά φουσκώνουν στο φούρνο, θα τα κάνεις έτσι, με το δικό σου τρόπο. Είμαι καλαματιανός. Είσαι καλαματιανός, έτσι κάνεις. Με χαρτί κουζίνας τα κάνω τώρα. Όχι. Πλάκα έχεις. Ρίχνουμε μέσα και το αλεύρι. Έστρα μου, εντάξει, το κάνω. Το κάνεις τέλεια ως τώρα. Τι θα σου κάνω τώρα? Τώρα τι θα μου κάνεις? Τι θα σου κάνω, μάνα μου, τι θα σου κάνω, μάνα μου. Θα ανακατεύω εγώ λίγο. Να σου βοηθήσω. Α, ναι, μπράβο. Χαρά μου. Ξέχασα ότι είσαι δίπλα μου. Και ότι έχω βοηθό. Πες το πιο δυνατά. Πολύ. Ναι, ναι, συνέχεια. Για σένα θα μιλάω συνέχεια. Τι θα κάνω μετά, είπες? Τώρα, δες πώς γίνεται αυτή η ζύμη, να το δείτε κι εσείς, που σιγά σιγά γίνεται ζύμη και αρχίζει και κολλάει. Πρέπει τώρα να ρίξουμε λίγο το κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος μέσα εκεί. Ναι, θα γίνει πάρα πολύ νόστιμο ψωμί. Είσαι σίγουρη? Είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Λείπεις, κρύα. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Κρύα, όπως είναι. Με όλη τα λιπαρά. Μη με κουράζεις, ρίξε, ναι. Μου αρέσει να ανακατεύεις έτσι. Σε αρέσει να με ενοχλείς, έτσι. Όχι, Έστερ μου. Ναι, ναι. Χαρά μου. Είναι και Δευτέρα, πρόσεχε, έχουμε ακόμα μέρες. Κοίταξε, αυτή η εβδομάδα είναι δικά μου, ε. Αλήθεια. Ξεχνάς, τρεις μέρες μείνανε. Γιατί? Δείτε τι ωραία που γίνεται. Όπως βλέπετε, είναι μια ζύμη που είναι λίγο υγρή, βλέπετε, πρέπει να είναι έτσι. Θα το δείτε μετά πώς τι θα το φτιάξουμε. Ρίξε λίγο ακόμα, μπορείς. Όσο θέλεις. Λίγο ακόμα, μπράβο. Φτάνει νομίζω. Ωραία. Αχ, και έχουμε και λίγο αλευράκι. Και αυτό. Και λίγο αλευράκι. Πες μου πόσο θέλεις. Τι εύκολο. Ξέρεις τι μ' αρέσει, Γιάννη. Δεν χρειάζεται ούτε να χρησιμοποιούμε το μίξερ, τίποτα. Φύγω σένα. Έχουμε λιώσει και λίγο βούτυρο. Όλο. Όλο. Σιγά σιγά έτσι. Μπράβο. Και είναι ήδη η ζύμη μας έτοιμη. Και θα σας δείξω τι θα το κάνουμε. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Δεν χρειάζεται ούτε να ρίξετε μαγιά, ούτε να περιμένετε, ούτε να ξαναζυμώσετε. Και είναι πάρα πολύ νόστιμα ψωμάκια. Και θα σας ρωτήσουν όλοι καλά τι έχουν μέσα αυτά τα ψωμάκια. Μπράβο, σε ευχαριστώ. Και εγώ. Και τώρα, μη σας φοβίζει που είναι έτσι, θα στρώσει στο φούρνο. Έχετε ανάψει ένα μεταξύ το φούρνο στους 200 βαθμούς. Θέλω να και μόνο μισή ώρα στο φούρνο, οπότε γίνεται και σε χρόνο μηδέν. Ας πούμε, έχετε ένα τραπέζι τελευταία στιγμή και δεν έχετε φρέσκο ψωμί στο σπίτι. Κάνετε αυτό σε χρόνο μηδέν και είναι σαν να έχετε φρέσκο ψωμάκι από το φούρνο. Βάζουμε στην κάθε θήκη λίγο, δηλαδή περίπου 1/3, επειδή αυτό θα φουσκώσει, όπως σας είπα. Και θα γίνει ψωμάκι όπως πρέπει. Και το έχουμε βουτυρώσει, εννοείται, για να μην κολλήσει τίποτα. Τι άλλο θέλω να σας πω. Αν εσείς τώρα θέλετε να κάνετε διάφορα πειράματα, τι είναι πολύ ωραία με αυτά τα ψωμάκια, μπορείτε να βάλετε μέσα λίγη ρίγανη, λίγο δεντρολίβανο, κομματάκια τυρί αν θέλετε. Μπορείτε να ρίξετε στη μέση εδώ πάνω λίγο χοντρό αλάτι για γεύση και για ομορφιά. Μπορείτε να τα σερβίρετε στο τραπέζι με λίγο καλό ελαιόλαδο δίπλα στο κάθε πιάτο του καλεσμένου σας για να μπορούν να βουτήξουν το ψωμάκι στο ελαιόλαδο.
και αλάτι και πιπέρι εννοείται. Λίγο φρέσκο βούτυρο, αν θέλετε να έχετε στο τραπέζι. Και την ώρα που εσείς ετοιμάζετε το γεύμα και κάθονται οι καλεσμένοι και έχετε λίγο αυτό το άγχος, τι να τους κάνω τώρα, βγάζετε αυτά τα ψωμάκια με αυτά τα υλικά που σας είπα, με ένα ποτηράκι κρασί και εσείς έχετε λίγο έτσι περιθώριο χρόνου να τελειώσετε το γεύμα μέσα στην κουζίνα, χωρίς άγχος. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Είναι σαν ζύμη κέικ φαίνεται λίγο από εμφάνιση, αλλά σας πληροφορώ ότι είναι πραγματικό ψωμάκι και τα έχω φέρει και έτοιμα, Γιάννη. Οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε. Μάλιστα. Καλά, εσύ με εκπλήσεις. Γιατί? Έχεις δηλαδή όλο γάλα βάζετε. Ό,τι είχε από την αγελάδα βάζετε εσείς. Τι να κάνουμε, εμείς έχουμε αγελάδες, εσείς εδώ έχετε πολλά θέματα, κατσίκες έτσι. Κατσίκες έχουμε εμείς. Εσείς έχετε. Αρνάκια. Δηλαδή εσείς, τι λέω, τόσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ, έχω γίνει μισή Ελληνίδα. Κατσικάκια, αρνάκια, ελιές, τυριά, κρέατα. Και θάλασσα, εδώ έχουμε αγελάδες. Θάλασσα, ψαράκια, όλα τα έχουμε εδώ. Με καλαμάτα. Και καλά που δεν το ξέρουν όλοι οι ξένοι, γιατί θα ερχόταν όλοι εδώ να μείνουν. Καλαμάτα. Καλαμάτα, εντάξει, μα το πει. Δεν έχω πάει, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Σε πάω, καρδιά πρέπει μου. Να πάω μία μέρα για να καταλάβω τι ωραίο είναι αυτό το μέρος. Θα σας αρέσει πολύ, θέλω να μείνεις εκεί. Άκουσα με. Αλήθεια. Είναι ωραία, είναι ωραία. Αφού μου αρέσει και εδώ που είμαι. Θα έρθει το εδώ εκεί. Λοιπόν. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Όπως είναι, σας είπα, θα έχετε το φούρνο στους 300 βαθμούς. Περίπου 30 λεπτά θα το δείτε, θα φουσκώσουν, μη σας τρομάξει, δεν θα πάει πέρα. Θα τα βάλεις εσύ. Μεγάλη τι μαχαρά. Καλό παιδί, σε ευχαριστώ πολύ. Και όπως είπα, έχω φέρει τα έτοιμα. Οπότε τι θέλουμε, ένα πιατάκι για το Γιάννη, για να μπορεί να δοκιμάσει. Ένα πιατάκι, εκεί τα έχω τα έτοιμα. Βγάζω και τα γάντια. Τελειώσαμε τη δουλειά. Και αν βέβαια δεν έχετε τέτοια για muffin φόρμα με τις θικούλες, μπορείτε να κάνετε και τη δόση σε ένα... Πώς είναι για το κέικ τη φόρμα. Αχ, περιμένει εκεί, γιατί το πιστεύω. Περιμένω να φωνάξεις. Τι καλό παιδί, περιμένεις εντολή. Τι πάθαμε. Έλα Γιάννη, για να δοκιμάσεις. Δύο. Δύο, πρέπει να μεγαλώσεις λίγο ακόμα. Είσαι στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ, Έστερ μου. Ποιο να φάω, αυτό ή αυτό. Όποιο θέλεις. Διάλεξε με σε ποιο. Αυτό.